1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε ισχύ από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου τα μέτρα με τα κρούσματα κορονοϊού να κάνουν άλματα πανελλαδικά. Με εξαίρεση η παραμονή της πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν έως τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς μουσική, 6 άτομα ένα τραπέζι, όχι όρθιοι και μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση. Περισσότερες από 30.000 αναμένεται ότι θα είναι σήμερα οι μολύσεις στη χώρα. Σύμφωνα με το ΝΕΟΔΙ, το 19% αφορά παιδιά και εφήβους, το 47% τις ηλικίες από 20 έως 30 ετών, το 27% από 40 έως 65 ετών και το 6% από 65 ετών και άνω. Στις 130 οι νοσηλίες σήμερα στις κλινικές COVID των νοσοκομείων της Κρήτης, οι 28 εξ αυτών σε μονάδες εντατικής θεραπείας με τους 25 διασωληνωμένους. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλίων σηκώνει το νοσοκομείο των Χανίων με 47 ασθενείς. Καμία νοσηλεία στο νοσοκομείο της Ιτίας. Εξιτήριο για τον 13χρονο που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο νοσοκομείο των Χανίων. Παραμένει στον ειδικό θάλαμο της παιδιατρικής κλινικής COVID ένα ακόμα παιδί ηλικίας 15 ετών. Ένα υγιέστατο κοριτσάκι γέννησε η γυναίκα που έχει προσβληθεί από κορονοϊό επίσης στο νοσοκομείο Χανίων. Υπουργείο και ειδικοί καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν διότι ο εμβολιασμός τους καλύπτει από την μετάλλαξη Ομικρόν με την εμβολιαστική πάντως κάλυψη του πληθυσμού να έχει ανέβει κατά 10 μονάδες το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στη χώρα μας έχει εμβολιαστεί το 71,5% του συνολικού πληθυσμού, με το 4,7% εξ αυτού να είναι μερικώς εμβολιασμένο. Στους 7 μήνες τώρα, το πιστοποιητικό εμβολιασμό για όλους χωρίς τρίτη δόση διεμήνυσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Σε ό,τι αφορά τους ανεμβολιαστούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έχουν πρόσβαση στο μέλλον ούτε στους εξωτερικούς χώρους καταστημάτων. Επανέλαβε ότι η Όμικρον κινείται κυρίως σε μικρότερες ηλικίες και επέμεινε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να μην μεταφερθεί σε γονείς και παππούδες. Για τη ραγδαία έξαρση της μετάλλαξης Ομικρόν, ο καθηγητής Χαράλαμπος Γόγος είπε ότι η αύξηση είναι ηλικιώδης και δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να φτάσουν ακόμα και τις 100.000 την ημέρα. Σημείωσε ωστόσο ότι το θετικό είναι ότι δεν επιβαρύνουν το ΕΣΥ ανάλογα με τον αριθμό τους. Στο βαθύ κόκκινο βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα ολόκληρη η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ανανεωμένο χάρτη του ECDC, ο οποίος δόθηκε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα. Νέες οδηγίες για καραντίνα κρουσμάτων και στενών επαφών από το ΝΕΟΔΙ με μείωση σε 5 μέρες του χρόνου της καραντίνας από 10 που ίσχυαν για τους ασυμπτωματικούς και όσους φέρουν ήπια ασυμπτώματα. Μετά το πέρας των 5 ημερών σε απομόνωση θα πρέπει να φορούν μάσκα για άλλες 5 ημέρες εφόσον βρίσκονται κοντά σε άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα με το CDC, όσοι έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και έχουν κάνει την αναμνηστική δόση του εμβολίου, δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα αν εκτεθούν στο νέο κορονοϊό, αλλά πρέπει να φορούν μάσκα για 10 ημέρες μετά την έκθεσή τους. Θέματα της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τέθηκαν επιτάπητο σήμερα στη συνάντηση Διοίκησης Ιατρικής Υπηρεσίας και Εργαζομένων με τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Μεγαλύτερη στήριξη ζητούν οι επαγγελματίες στην εστίαση, τονίζοντας ότι τα νέα περιοριστικά μέτρα απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Είναι δυσανάλογο το τίμημα που πληρώνει η εστίαση για την πανδημία, δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η προτεραιότητα είναι η προστασία των θέσεων εργασίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι από τα πρώτα μέτρα που θα μπορούσαν να επιστρέψουν είναι οι αναστολές και η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ενδεχόμενα ακόμη και σήμερα να γίνουν οι ανακοινώσεις. Για επερχόμενο τσουνάμι κρουσμάτων προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τονίζοντας ότι η ταυτόχρονη διασπορά των μεταλλάξεων Ομικρόν και Δέλτα συνιστά διπλή απειλή και ευθύνεται για την πρωτοφανή έξαρση των λοιμόξεων. Υπογράμμισε επίσης ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των νοσηλιών αλλά και των θανάτων λόγω COVID-19. Η Ευρώπη βρίσκεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε δυσμενέστερη θέση από οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή, καθώς καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.
17χρονη ιδιοκτήτρια ψηλικατζίδικου στη Θεσσαλονίκη παρίστανε την αναισθησιολόγο και υποστήριζε ότι είχε γνωριμίες και διασυνδέσεις στα νοσοκομεία της πόλης. Κατόρθωσε να αποσπάσει 3.000 ευρώ από τους συγγενείς δύο ασθενών με COVID-19, υποσχόμενη ότι θα τους εξασφαλίσει η ίδια φαρμακευτική αγωγή για πλήρη ίαση από την νόσο ή κρεβάτι σε μεθ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Μετασεισμική και ευθύνουσα η δραστηριότητα στο ρήγμα Αρκαλοχωρίου, δηλώνει ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Γεράσιμος Χουλιάρας, και καμία σχέση το ένα τόξο με το άλλο που έδωσε δυνατούς σεισμούς τη χθεσινή ημέρα. 5,7 υπενθυμίζεται και 5,3 νότια της Κρήτης και 4,2 ρίχτερ 10 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου. Ο Ευθύμης Λέκας από την πλευρά του, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο της Κρήτη TV, είπε ότι η επιστημονική κοινότητα τα τελευταία δύο χρόνια διερευνά τους ισχυρούς μετασεισμούς σε όλη την Κρήτη, στο χερσαίο και στον υποθαλάσσιο χώρο, και αυτό μας δείχνει ότι είμαστε σε μια γενικότερη διεργασία διέγερση στην Κρήτη, η οποία είναι εμφανής και δεν προμηνύει ούτε μπορούμε να εκτιμήσουμε το τι επακόλουθο θα έχει και το τι μπορεί να εμφανιστεί από εδώ και πέρα. Η χειρή στήριξη των κριτικών της Ευρώπης στους σεισμόπληκτους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Αλληλεγγύη, αγάπη, στήριξη συνοδεύουν τις κινήσεις τους, τονίζει ο Κώστας Γκαντάτσιος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, μιλώντας στον 984. Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που θέτουν για την στήριξη των οικογενειών που το χρειάζονται σήμερα, όπως και στα αργά βήματα που κάνει η πολιτεία προς την κατεύθυνση αυτή. Προσθέτει ότι το υπόμνημα των 29 σημείων του Συλλόγου, πως κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ευχή να γίνουν ο οδηγός των διεκδικήσεων της Δημοτικής Αρχής, και παράλληλα διεμήνησε πως κανείς από τους πληγέντες δεν είναι επέτης και δεν επέλεξε να βρεθεί στην παρούσα κατάσταση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης ακύρωσε την απόφαση καθορισμού των δημοτικών τελών του 2022 που είχε λάβει πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο, υιοθετώντας την κοινή αντιπρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, η οποία προέβλεπε μικρότερες αυξήσεις στα τέλη έναντι της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής για μεγαλύτερες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την ένερξη των αιτήσεων που αφορούν εγκυοβελτιωτικά έργα σύμφωνα με την προδημοσίευση Οκτωβρίου. Η σχετική πρόσκληση που υπάγεται στο πλαίσιο της δράσης Υποδομές Εγκαίων Βελτιώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 εκδόθηκε σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 40 εκατομμύρια ευρώ και η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Παράταση έδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο έργο ΣΔΙΤ που αφορά στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολης του Βόρειου Οδικού Άξονα. Οι προσφορές θα δοθούν στις 24 Ιανουαρίου λόγω της πανδημίας, ενώ η αρχική προθεσμία ήταν για σήμερα. Για το έργο Χερσόνησος Νεάπολη Λασιδίου του ΒΟΑΚ ερίζουν 4 σχήματα. Ο κορονοϊός αναμένεται ότι θα είναι ρυθμιστής και της επόμενης τουριστικής περίοδου. Πάμε μάλλον σε χρονιά και πάλι της τελευταίας στιγμής. Αυτό εκτιμά ο επιχειρηματίας Μιχάλης Βαμιδάκης, που σήμερα μίλησε στον 984, λέγοντας ότι καθοριστικός παράγοντας θα είναι και το άνοιγμα της σεζόν σε ανταγωνιστικές χώρες. Θετικές, ωστόσο, είναι σύμφωνα με τον ίδιο οι κινήσεις του Υπουργείου και το κλείσιμο συμφωνιών ανά την Ευρώπη. Σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη δείχνει πτώση των προκρατήσεων Δεκεμβρίου 2021 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2020 σε ποσοστό 90% εξαιτίας της πανδημίας και των μεταλλάξεων του ιού, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν οι άνθρωποι από το χώρο του τουρισμού. Αναφορικά τώρα με το σχέδιο του Υπουργείου περί ανάδειξης της Ελλάδας σε προορισμό προσβάσιμο τουρισμού για αμαία, ο κ. Βαμιδάκης εκφράζει τον προβληματισμό του για τις εξής παραμέτρους: το πόσο γρήγορα μπορούν να εκτελεστούν έργα για την πρόσβαση των αμαία, την παντελή έλλειψη εκπαίδευσης, κατάρτιση του προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους, καθώς και την αλλαγή κουλτούρας και συμπεριφοράς από όλους μας. Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο αίτημα πληρωμής ύψους 3,56 δις ευρώ για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, έπειτα από την έγκριση του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και μετά την πλήρη και ενδελεχή ολοκλήρωση όλων των σχετικών ορόσημων και στόχων.
από την πρώτη δόση το 1,72 δις ευρώ αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και το 1,84 δις ευρώ στο σκέλος των δανείων. Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αυτού του πρώτου αιτήματος πληρωμής ήταν η επιτυχής εκπλήρωση των 15 οροσήμων και στόχων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του σχεδίου, καθώς και στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών κυρίας Επικουρικής Ασφάλισης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχών μηνός Νοεμβρίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των εισφορών μηνός Νοεμβρίου 2021 και της αντίστοιχης δόσης εκαθάρισης εισφορών 2020 παρατείνεται έως την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022. Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε νέα καταβολή ύψους 30,5 εκατομμυρίων ευρώ του επιδόματος θέρμανσης σε 299.234 δικαιούχους, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών 28 Φεβρουαρίου και 29 Απριλίου οι ημερομηνίες των επόμενων καταβολών. Περιβαλλοντική εισφορά 0,05 ευρώ για κάθε τεμάχιο πλαστικού προϊόντος μίας χρήσης που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία τροφίμων και ποτών στη μαζική εστίαση, αλλά και στο λιανεμπορίο, θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου. Η εισφορά επιβάλλεται σε πλαστικά είδη για τρόφιμα, κύπελα ποτών, τα καλύματα, καπάκια των ποτών, εφόσον είναι μίας χρήσης και είναι φτιαγμένα από πλαστικό υλικό ή έχουν πλαστική επικάλυψη. Στη δύναμη της συνεργασίας της αλληλεγγύης και του φιλότιμου στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. Επισημαίνει το 2022 ότι φαίνεται ένα έτος ελπίδας, πρόοδου και εύχεται σε όλους τους κρητικούς καλή χρονιά, υγεία και προκοπή. Με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης του καθηγητή Χάινς Ρίχτερ, που είχε προσφυγεί κατά της απόφασης της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την ανάκληση του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα, η οποία πλέον είναι οριστική. Η απόφαση με αριθμό 2571-2021 του Συμβουλίου Επικρατείας δημοσιεύθηκε εχθές. Στη ναυτική βάση στο Μαράθι, στον κόλπο της Σούδας, κατάπλευσε σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Truman, το οποίο θα παραμείνει έως τις 3 Ιανουαρίου. Η Επιτροπή Ειρήνης και η Τομεακή Οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς απόψε στις 7. Με 2 μόλις ευρώ, ένας υπερτυχερός κέρδισε 2,7 εκατομμύρια ευρώ στο τζόκερ από το Ηράκλειο. Το χρυσό δελτίο παίχθηκε στις πατέλες του πρακτορείου του Γιάννη Περάκη. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο 31 Δεκεμβρίου και την 3η 4 Ιανουαρίου στο έθριο της Λότζια σε διοργάνωση Αιματοκρίτη και Δήμου. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο γιος της 60χρονης γυναίκας που το απόγευμα της 3ης βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στα Πρετόρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών. Πέρασε χθες το κατόφλι του εισαγγελέα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Για ενδοοικογενειακή βία παραπέμπεται στη δικαιοσύνη 45χρονο στο Ηράκλειο που χτύπησε την ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά του. 8 άτομα συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα του νόμου περί παιχνίων και της παραβίασης των μέτρων πρόληψης και μετάδοσης ασθενειών. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 12.500 ευρώ. Να κάνουμε το 2022 ένα έτος ανάκαμψης για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη, την ευημερία, προκειμένου να ξεπεράσει η ανθρωπότητα τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζει, προτάσει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το βράδυ φαίνεται ότι θα έχουν Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσαν Λευκός Οίκος και Κρεμλίνο. Στις 10 Ιανουαρίου στη Γενέβη θα βρεθούν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις Ρωσία-ΗΠΑ, όπως δήλωσε και η επίσημη εκπρόσωπος του Τμήματος Ενημέρωσης του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ρωσικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες και μία συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Μόσχας και του ΟΑΣΕ για τις 13 Ιανουαρίου. Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης πήρε ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι στη Βόρεια Μακεδονία, εκλεκτός του Ζόραν Ζάεφ, που τον διαδέχθηκε και στην ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Κατηγορίες κατά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτόξευσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ενώ αναφερόμενος στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, υποστήριξε ότι η Frontex εκπροσωπεί τη μαύρη νοοτροπία της Ευρώπης στον 21ο αιώνα και κάλεσε τους Ευρωπαίους να λογοδοτήσουν. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους.
Ντέρμπι έβγαλε η κλήρωσή του Κυπέλλου Ελλάδας για τη φάση των 8 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τον Πανετολικό, ο Παναθηναϊκός με την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Άρης με τη Λαμία. Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια Ηρόδοτος Επισκοπή και Διαγόρας Εργοτέλης στη Super League 2 λόγω κορονοϊού στις ομάδες Ηροδότου και Διαγόρα. 84. Ο καιρός. Νεφελούδης ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 ποφόρ. Θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο του 984 ήταν Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.